Λοιπόν, δεν πρόλαβε να στεγνώσει, όχι το μελάνι γιατί είναι τηλεόραση, αλλά και μελάνι γιατί νομίζω ότι αρθρογράφησες κιόλας, Γιάννη, για το θέμα αυτό. Και η αίθουσα καρκινοπαθών φαίνεται ότι με παρέμβαση Μητροπολίτη θα ολοκληρωθεί τελικά. Η αίθουσα χημειοθεραπείας των καρκινοπαθών. Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω συγγνώμη για χθες. Ήμουν λίγο έντονος στο σχολείο μου. Το αποτέλεσμα μετράει. Εντάξει, δεν είναι. Και θα παρακαλούσα, επειδή για πάρα πολλούς μήνες τα φώτα στον περιφερειακό δρόμο στην περιοχή Καστρομινά μέχρι το Βροντάδο είναι χαλασμένα, είναι σβησμένα, είναι καμένα. Άλλα είναι ξεκυλιασμένα, άλλα κρέμονται. Παρακαλώ πάρα αυτό πολύ. Δεν έχει σχέση με την αίθουσα. Όχι, όχι, όχι. Παρακαλώ πολύ τον Μητροπολίτη να τα φτιάξει. Γιατί γελάς, παρακαλώ πολύ τον Μητροπολίτη. Εκεί δεν είναι κάνει, ότι δεν έχουμε λεφτά. Όχι, να τα φτιάξει ο δεσπότης. Ο Δήμος κάνει προσπάθεια, αλλά δεν προλαβαίνει. Δεν ξέρω αν είναι του Δήμου της περιφέρειας. Δεν προκάνει. Δεν τον ενδιαφέρει το Δημότη. Όταν περνάει ο πολίτης και βλέπει ξεκυλιασμένα τα φώτα, δεν τον νοιάζει. Τι νοσή είναι τη περιφέρεια ή του Δήμου να αρχίσει να σκέφτεται. Γι' αυτό λέω κι εγώ να βάλει το χέρι του Μητροπολίτη να τα φτιάξει. Δεν θέλω να πω με αυτό ότι δεν είναι η δουλειά του Μητροπολίτη η αγαθοργία. Δεν θα πω εγώ τέτοιο πράγμα, ούτε είμαι άξιο να μιλήσω για την Εκκλησία, ούτε είναι πρωτοφανέ αυτό το οποίο γίνεται. Ο Μητροπολίτη Χίου, ο Μακαριστό Διονύσιο, είχε δώσει. Όποια κίνητη περιουσία του ζητήθηκε και διάφορα έργα τα οποία βλέπουμε γύρω μας, είτε λύσεις ζητημάτων όπως ο παλιός σκουπιδότοπος κλπ. Ήταν και είναι εκκλησιαστική περιουσία. Ο Μητροπολίτης Χίου Μάρκος συνεχίζει μια τέτοια παράδοση, όχι των χιωτών ιεραρχών μονάχα, αλλά της Εκκλησίας. Αλλά η Εκκλησία έχει και ένα ευρύτερο ρόλο, ο οποίος στέκεται πάνω σε προσωπικά ζητήματα. Η Εκκλησία λύνει πολλά μικρά προσωπικά προβλήματα ή πολλά μικρά δράματα, τα οποία πολλές φορές δεν βγαίνουν στην επιφάνεια. Και που η Εκκλησία συνδράμει με την αγαθοργία της και με τη συνεισφορά της. Άρα λοιπόν έχει να επιτελέσει αυτό το ρόλο, ο οποίος είναι πολλής, έχει και το στοιχείο, δεν γνωρίζει δεξιά μου τι κάνει αριστερά μου. Άρα λοιπόν δεν είναι η δουλειά της αυτή. Δεν θέλω να πω προς Θεού ότι κακός ο Μητροπολίτης, βεβαίως, καλά κάνει. Βλέπει τα ναι, αλλά εδώ δεν μπορεί να λουφάρει η πολιτεία. Δεν μπορεί, δηλαδή, να βοηθήσει η Μητρόπολη, να βοηθήσει ο Μητροπολίτης, γιατί ο αντιφυματικός αγώνας είναι τυπικό το θέμα. Δεν υπάρχει πια αφημαστίωση για να υπάρχει αντιφυματικός αγώνας. Υπάρχει το ταμείο όμως. Το ταμείο υπάρχει, το οποίο το διαχειρίζεται ο κάθε Μητροπολίτης. Άρα λοιπόν. Και μια επιτροπή. Άρα λοιπόν το θέμα μας δεν είναι εκεί. Δεν είναι η αγαθοργία που κάνει η Εκκλησία. Είναι ο ρόλος της. Ο ρόλος της πολιτείας ποιος είναι όμως. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Την άλλη φορά, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Στοιχείο. Οργανώθηκε πολύ σωστά η υπόθεση του κορονοϊού. Οργανώθηκε πάρα πολύ σωστά μέσα στο νοσοκομείο. Με αποτέλεσμα. Έξω από το νοσοκομείο. Ναι, αλλά με οργάνωση του νοσοκομείου, έτσι. Το νοσοκομείο είχε την οργάνωση της. Ναι, απλά λέω τα κοντέινερ τοποθετήθηκαν έξω και τα κοντέινερ πάλι ήταν δωρεά. Όχι, του Μητροπολίτη και άλλων. Βλέπεις λοιπόν. Από το Μητροπολίτη πάλι ξεκίνησε. Δηλαδή ξεκίνησε από το Μητροπολίτη και πήγαν πάλι στο Μητροπολίτη. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή ο Μητροπολίτης. Αν είναι το πάρει εκκλησία, μάλλον. Να πάρει το νοσοκομείο η εκκλησία να τελειώνουμε. Νομίζω ότι δεν πληρώνουμε φόρους στη Μητρόπολη Χίου. Λοιπόν, δεν μπορούν οι πολιτικοί να λουφάρουν. Συγγνώμη που το λέω έτσι και δεν θέλω πάλι να ξαναγίνω έντονος στη φωνή μου. Δεν μπορεί η πολιτική να είναι κρυμμένη κάτω από τα ράσια του Μητροπολίτη, ο οποίος τους λύνει τα προβλήματα. Είναι δική τους υποχρέωση. Δεν έπρεπε, δηλαδή, δεν είναι υποχρέωση της Μητροπόλεως να πάει να δίνει, να καλύπτει τα κενά αυτά. Δεν είχαμε αίθουσες για τον κορονοϊό, τις έδωσε η Μητρόπολη. Δεν έχουμε αίθουσα χημειοθεραπείας, τη δίνει ο Μητροπολίτης. Να βάλαμε και το νοσοκομείο Χίου να το ονομάσουμε Μάρκιο, να τελειώνουμε. Ευχαριστώ. Δηλαδή, δεν το λέω αυτό, επαναλαμβάνω, να μην παρεξηγηθώ. Δεν σημαίνει ότι προς Θεού αποτελεί ψόγο η δωρεά, η προσφορά του Μητροπολίτη. Αλλά δεν μπορεί η πολιτεία κάθε φορά, τους βλέπεις, ότι είναι λουφάρουνε, κρυμμένες στιγμές και περιμένουνε. Σου λέει θα βγει ο Μάρκος και θα. Μα δεν είναι έτσι.
Συγγνώμη δηλαδή. Το ίδιο γίνεται και στις περιπτώσεις που άλλοι χορηγοί δίνουν διάφορα πράγματα αντί να τα δώσει η πολιτεία. Ξέρω πάρα πολλές είναι οι δωρεές στο νοσοκομείο και εφοπλιστών και άλλων εύπορων. Η Εκκλησία ήδη δίνει πολλά. Δίνει πολλά και μικρά. Ξέρουν αυτοί που με βλέπουν πολύ καλά τι λέω. Δεν είναι ανάγκη να δίνει και στα μεγάλα, στα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η δική της δουλειά. Δεν με φορολογεί εμένα καμιά εκκλησία όταν πηγαίνω να βάλω τη βενζίνη, ρε παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ.